Απέναντι στο Μεξικανό Τζόσε Ρουέιλας στο Κούνλουν Φάι του 59. Είναι τρεις από τους δυνατούς αγώνες που έχει παίξει ο Κινέζος και έχει κερδίσει με νοκάουτ. Ένας νοκάουτ παίκτης. Άρα ουσιαστικά coach είναι αρκετά έμπειρος, έτσι. Είναι πολύ έμπειρος και ξέρουμε από την αρχή την δυσκολία του αγώνα. Τα γνωρίζεις και με ποιον παίζεις, Νίκο. Βέβαια. Είσαι ιδιαίτερα σφιχτός γιατί ξέρεις ότι δεν πρέπει να χάσεις μες την χώρα σου. Ακριβώς. Από ένα τέτοιο παίκτη. Ξεκινάει δυνατά ο Κινέζος με ένα δεξιλό. Το οποίο το βλέπει ο Γκίκας. Βγάζει άμυνα και απαντάει. Ωραία κόντρα τριάρι από τον Γκίκα, περνάει στο κεφάλι του αντιπάλου. Πολύ ωραία χτυπήματα από τον Έλληνα αθλητή. Προσπάθησε να περάσει ένα συνδυασμό χτυπημάτων. Το ίδιο ο Κινέζος αντέδρασε. Ένα δεξί ράουντ του Κινέζο. Ωραία κόντρα τεσσάρι από τον Γκίκα. Πέρασε το πρόσωπο του Κινέζου. Βλέπουμε λίγο πιο καθαρά τα σημεία του Γκίκα. Πολύ ωραίο το χάι του το ράουντ προσπάθησε να περάσει ο Γκίκας. Ωραία κόντρα πάλι ένα τεσσάρι του Γκίκα στο πρόσωπο του Κινέζου. Προσπαθούν να βρουν και δύο την απόσταση, είναι λίγο δύσκολο, είναι πολύ έμπειροι αθλητές. Πολύ ωραίο ράουντ στα πλευρά του Κινέζου. Χτυπάει ο Κινέζος πυγμαχικά, αλλά πάνω στις άμυνες του Γκίκα. Ακριβώς. Είναι ερμητικά κλειστός. Ένα low από τον Κινέζο που περνάει στο πόδι του Γκίκα. Καλές οι άμυνες του Γκίκα. Κρατάει ψηλά τα χέρια του. Ωραία, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το τεσάρι του. Μαζεύει τα σημεία τον Γκίκας, προσέχει να μην ανοιχτεί. Γιατί ξέρει ότι άμα ανοιχτεί μπορεί να έχει κάποιο χτύπημα που να στοιχίσει. Ακριβώς. Ωραία, και η τριπλέτα που πήγε να βγάλει ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Βλέπετε τις αποφυγές του Γκίκα, δεν αφήνει να τελειώσει τις τεχνικές του. Πολύ ωραίο. Τέλος το πρώτο γύρο και ο Μιχάλης Σκιούλης είναι στη γωνία σου, coach, έτσι. Ναι, ναι. Ο Μιχάλης είναι πάντα στο πλευρό μας. Πάντα στο πλευρό σας. Είναι μέλος της ομάδας μας. Από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος. Τα 10 χρόνια ή 9 χρόνια, θυμάμαι καλά. Τους κορυφαίους κάτμεν. Βλέπουμε τις επιθέσεις τους και του Κινέζου. Κάποια χτυπήματα στα πλευρά, ουσιαστικά στον κορμό του Γκίκα. Δεν το έκαναν ζημιά. Βοηθή έξω, παρακαλώ. Seconds out. Είναι λίγο σφιχτός ο Γκίκας, γνωρίζοντας τον, ξέροντας πώς παίζει. Αλλά καταλαβαίνω ακριβώς γιατί. Δεύτερος γύρος. Round number two.
Πολύ ωραίο χάι στο πρόσωπο του Κινέζου. Απαντέ το πετάει δυνατά. Και κάτω. Απαντάει δυνατά ο Κινέζος, αλλά χωρίς να πάρει σημεία. Πάρα πολύ δυναμικό το ξεκίνημα του Γκίκα στο δεύτερο γύρο. Προσποιείται μερικά χτυπήματα για να δει πώς θα απαντήσει ο Κινέζος. Πολύ ωραία το πέρασμα του Γκίκα. Ρέφερε χωρίζει τους δύο αθλητές. Πολύ ωραίο το περάσμα το Χουκ. Άλλο ένα τεστάρι και να κόβει στο κεφάλι τον Γκίκα. Προσπαθεί ο Κινέζος τώρα να αντεπιτεθεί, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Πολύ ωραίο συνδυασμό χτυπημάτων στο πρόσωπο του Κινέζου. Ζάλισε τον Κινέζο. Πάρα πολύ ωραίο το χτύπημά του. Άλλο ένα round στον κορμό του Κινέζου. Και τώρα πιάνονται οι δύο αθλητές. Ο ρέφερι του προσπαθεί να τους χωρίσει. Έχει μεγάλη ένταση στον αγώνα. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα τα χτυπήματα των δύο αθλητών. Νομίζω ότι ο Γκίκας έχει το προβάδισμα. Πρέπει να κλείσει καλά το δεύτερο γύρο. Άλλη μια κόντρα δεσάρια από τον Γκίκα. Περνάει στο στόχο. Πάρα πολύ ωραίο το χτύπημά του. Στο πρόσωπο του Γκίκα. Πολύ ωραίο το πέρασμα του Γκίκα τώρα. Πυγμαχικό το χτύπημά του. Πολύ δυνατό. Τέλος του δεύτερου γύρου. Πολύ καλή αντίδραση του Γκίκα στα χτυπήματα του Κινέζου. Αρκετά δουλεμένος αθλητής, coach. Είναι πολύ σφιγμένοι και οι δύο αθλητές. Ίσως ο ένας να φοβάται τον άλλον ή να καταλαβαίνουν ότι παίζουν πολύ δυνατά και κάπως έτσι. Να μην ανοίγονται. Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη επιτυχία ο Γκίκας στα σημεία που θα πάρει, αν και είναι λίγα τα σημεία στο γύρο. Ακριβώς. Εδώ ο Νίκος ακούει τις συμβουλές για τον τρίτο γύρο. Είναι ο τελευταίος γύρος. Βοηθή έξω παρακαλώ. Πάμε και στον τρίτο και τελευταίο out, γύρο. Please. Νομίζω ότι ο Γκίκας έχει πάρει αυτούς τους δύο πρώτους γύρους. Είχε μερικά πιο καθαρά σημεία, αν και ο Κινέζος πίεσε, αλλά βρήκε μια πολύ κλειστή άμυνα απέναντί του. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Γκίκας όμως έχει κλέψει εντυπώσεις. Πολύ καλή απόσταση από τον Κινέζο, δεν αφήνει τον Γκίκα να χτυπήσει. Τα δίνει όλα εκείνος εδώ πέρα, προσπαθεί να πιέσει. Προσπαθεί να τον στριμώξει στα γωνιά, όμως οι άμυνες του Γκίκα είναι πολύ καλές και θα φύγουν σχεδόν και οι δύο εκτός ρινγκ. Πολύ ωραίο τώρα το χτύπημα, ο συνδυασμός χτυπημάτων του Γκίκα. Ξαπλώνει μαζί με τον Κινέζο στο καναβάτσο. Χτυπημένος ο Κινέζος στη μύτη. Τον έχει, νομίζω τον έχει ανοίξει λιγάκι. Κάποια lows από τον Κινέζο
τίποτα σημαντικό. Πάρα πολύ ωραίο το ευθύ χτύπημα, η γροθιά από τον Γκίκα στο πρόσωπο του Κινέζου. Καλύπτει πολύ ωραία τα νότα του ο Γκίκας. Πάρα πολύ ωραίο το high kick προσπάθησε που επιχείρησε. Τον έπιασε ο Κινέζος. Μην καθίσουμε τα πάνω σε άμυνα. Παίρνει δύο σημεία εδώ ο Κινέζος. Πολύ καλή άμυνα του Γκίκα, ο οποίος δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Πολύ καλό διάρρη. Ψιλοζαλίζει τον αντίπαλό του. Δεν έχει βρει ακόμα λύση ο Κινέζος παίκτης, ο νοκάουτερ παίκτης. Και δεν νομίζω να βρει κιόλας coach, καθώς ο Γκίκας δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση. Πολύ ωραίο το πέρασμα του το 2. Ευθύ χτύπημα στο πρόσωπο του αντιπάλου του, ακόμα ένα. Νομίζω ότι ο Γκίκας είναι ο αδιαφεσβήτητος νικητής. Πλέον κάνει ό,τι θέλει τον αντίπαλό του στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου γύρου. Έχει παίξει αρκετά έξυπνα, φύλαγε το καλύτερο για το τέλος ο Γκίκας. Ακόμα και μετά από τρεις γύρους τα πόδια του δείχνουν αρκετά φρέσκα. Εντυπωσιακότατο χτύπημα. Πολύ καλές άμυνες. Πολύ ωραίο το συνδυασμός. Ακούμε τη δύναμη των χτυπημάτων. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ένα καλό φωτοφίνις και ο αγώνας θα είναι για τον Γκίκα. Ναι, πάρα πολύ καλό τελείωμα. Και νομίζω ότι ο Νίκος Γκίκας θα είναι ο νικητής. Έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Στον τελευταίο γύρο τα έδωσε όλα. Προσπάθησε, πέρασε πάρα πολλά και εντυπωσιακά χτυπήματα στον αντίπαλό του. Παρακαλώ τον κύριο Κωνσταντίν Κωνσταντίν για την απονομή. Ήταν ένας αγώνας τακτικής για τον Γκίκα. Μπορεί να μην... Κότς, νομίζω ότι ο αθλητής σου έπαιξε περισσότερο έξυπνα. Δεν πήγε το παιχνίδι τόσο πολύ στο ποιος είναι πιο δυνατός. Εφάρμοσε, νομίζω, στο 100% τις εντολές σου. Τις εντολές που του έδινες από τη γωνία. Και να δούμε αν θα δικαιωθεί. Το και εσύ μαζί με αυτό. Το αστείο, Νίκος, στην υπόθεση είναι όταν βγήκε ο Νίκος στο τέλος της μόνης στο μπαμπανάκι. Το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν «Συγγνώμη, δάσκαλε». Και μου το είπε αυτό γιατί ξέρετε ότι δεν απέδωσε τα μέγιστα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τα μέγιστα μπορείς να τα αποδώσεις όταν δεν έχεις αντίπαλο. Ακριβώς. Και ο αντίπαλος ήταν αρκετά δυνατός. Ακριβώς. Αρκετά δυνατός. Για να δούμε τι θα πούνε και οι κριτές. Η απόφαση των κριτών είναι ομόφωνη. Ομόφωνη απόφαση λοιπόν. Winner by unanimous decision. Νικητής είναι... Blue corner, Νίκος. Ναι, είναι ο Νίκος Γκίκας. Το περιμέναμε. Είναι ο αθλητής ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και νομίζω σε δικαιώνει με την απόδοσή του. Νομίζω ότι ήταν ένα επίπεδο καλύτερος από τον αντίπαλό του. Όλα πήγαν καλά, Νίκο. Δόξα Θεός. Το καλό είναι ότι ο Νίκος βγήκε από το παιχνίδι και δεν είχε ούτε ένα χτύπημα, ούτε ένα μόλοπα. Ακριβώς. Αυτό με νοιάζει εμένα, να είναι πάντα οι αθλητές γεροί. Ακριβώς. Να αποπερατώνουν ένα αγώνα και να μην έχουν ούτε ένα σημάδι. Και σε αυτό το επίπεδο αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και όλοι οι αθλητές θα πρέπει να προσέχουν τα νότα τους στο 100%. Ένα χτύπημα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.